Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Καϊλή, όχι για κανέναν λόγο, αλλά το κοινάλ έχει την τιμητική του. Κίνημα αλλαγής. Βλέπουμε, κυρία Καϊλή, εδώ πέρα και ένα ντέρμπι σύμφωνα με τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων. Ο κύριος Λοβέρδος στις τελευταίες μετρήσεις δείχνει να έρχεται πρώτος. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε γενικότερα αυτή την κούρσα και πώς βλέπετε και την επόμενη μέρα, βέβαια, για το χώρο σας. Ωραία. Δεν έχουμε μιλήσει και πολύ για την επόμενη μέρα. Έχουμε μιλήσει κυρίως για τις προηγούμενες. Οπότε ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, όχι μόνο για την ενδυνάμωση της παράταξης, αλλά νομίζω για τη χώρα. Καθώς φέρνει κάτι το οποίο νομίζω προσθέτει στο πολιτικό σκηνικό, έχει μια μεταρρυθμιστικό πρόσημο και χαρακτήρα. Και ελπίζω φυσικά με το αποτέλεσμα και τη συμμετοχή να συνεχίσουμε σε μια πολύ θετική πορεία. Αν μη τι άλλο, πρέπει να γίνει και το debate τη Δευτέρα, να τοποθετηθούν οι υποψήφοι και ξεκάθαρο, ώστε ο κόσμος να ψηφίσει και πολιτικά. Όχι μόνο βάσει συμπάθειας ή ότι γνωρίζουμε για τον κάθε υποψήφιο, την αξιοπιστία του καθενός ή την πορεία του καθενός. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να τεθούν και σημαντικά ερωτήματα και για το μέλλον της παράταξης, όπως λέτε. Σωστά. Εσείς, κυρία Καϊλή, δεν έχετε κρύψει ότι είσαστε με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Γιατί λοιπόν κάποιος να ψηφίσει τον Ανδρέα τον Λοβέρδο και όχι κάποιον άλλον υποψήφιο? Κοιτάξτε, όλοι οι υποψήφοι θα θρήσουν. Την επόμενη μέρα όλοι μαζί θα είμαστε. Θα είναι μια μεγάλη και θέλω να πιστεύω πολύ ισχυρή ομάδα, όποιος και αν εκλεγεί. Αυτό που πρέπει να αποσαφινιστεί φυσικά είναι τι εννοούμε για το μέλλον της παράταξης ως προοδευτική συμμαχία ή προοδευτική συγκυβέρνηση. Όπως λέει ο κύριος. Τι είναι και εσάς λοιπόν προοδευτικό? Ανδρουλάκης ο κύριος Παπανδρέου. Για μένα φυσικά δεν μπορεί να ονομάζουμε προοδευτικό τον Μπολάκη. Τα σενάρια αυτά που θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ να απορροφά το ΠΑΣΟΚ επειδή θα θελήσουμε να μεγαλώσουμε την παράταξη. Έχει και άλλα στελέχη. Έχει και άλλα στελέχη. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι χαρακτηριστικό. Άρα θέλετε εσείς να απορροφήσετε το ΣΥΡΙΖΑ? Να το πάμε να. Αυτό νομίζω δεν θα ήταν κακό. Καθώς βλέπω ότι επαναπατρίζονται πολλά στελέχη, βλέπω ότι έρχονται ψηφοφόροι που θέλουν πια να έχουν μια εναλλακτική. Ναι. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλοδεχούμενοι όλοι οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων να έρθουν και να μετέχουν σε μια γιορτή της δημοκρατίας. Όχι, ούτε γιορτή μηχανισμών θα είναι, καθώς βλέπουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και επειδή εκλογική χρονιά βλέπουμε το 23, θα έχουμε μπροστά μας και ένα διάστημα να τοποθετηθούμε πιο συγκεκριμένα, να χτιστεί αυτή η ομάδα και να φανεί και η ανανέωση που έρχεται έτσι στην παράταξη. Κυριακή κοντή γιορτή, 5 Δεκεμβρίου οι πρώτες εκλογές, 12 οι επαναληπτικές. 5 Δεκεμβρίου. Εκεί νομίζω κρίνονται όλα. Καθώς όποιος ψηφίσει την πρώτη Κυριακή μπορεί να ψηφίσει και τη δεύτερη. Επίσης μπορεί να ψηφίσει κανείς οπουδήποτε βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να μετακινηθεί. Δεν είναι όπως οι εθνικές εκλογές. Θα έχουμε μέρες να τα συζητάμε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, θα ήθελα να πάμε στον κύριο Γιάννη Μελά. Κύριε Μελά, η αλήθεια είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι έχουμε καθημερινά ένα ρεκόρ κρουσμάτων και θανάτων. Και εσείς την ώρα που όλοι μετράμε θύματα, μετράτε ψήφους. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Νομίζω ότι αποδεικνύεται από την κατάσταση γενικότερα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη, ότι η πανδημία βρίσκεται σε μία έξαρση και σε μία δύσκολη κατάσταση σε σχέση με αυτό που και οι πιο ειδικοί ακόμα στην πανδημία του κορονοϊού περίμεναν. Το όπλο αυτή τη στιγμή, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπώ ακόμα μία, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων, να ενισχυθούν εκείνοι οι οποίοι έχουν περάσει το εξάμεινο ή τέλος πάντων την περίοδο που δίνουν οι ειδικοί με το εμβόλιο να κάνουν και την τρίτη δόση. Και όπως βλέπουμε, πολύ μεγάλες χώρες, πολύ μεγάλα υγειονομικά συστήματα αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Και επειδή η πανδημία δεν έχει τελειώσει, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό όμως που επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν επιλέξει να κάνουν το εμβόλιο, έχουν επιλέξει να θωρακιστούν εκεί οι ίδιοι, αλλά και να θωρακίσουν με αυτόν τον τρόπο την κοινωνία απέναντι στην πανδημία αυτή, να τους περιορίσουμε από οποιοδήποτε lockdown. Όπως λοιπόν έχει ξεκαθαριστεί από τα πιο επίσημα χείλη, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε και τι λέει, άλλο lockdown. Για να ακούσουμε και τι λέει η αντιπολίτευση. Κύριε Σκουρλέτη, τώρα εσείς είσαστε στην αντίπεδη όχθη. Λέτε ότι ό,τι κάνει η κυβέρνηση είναι λάθος και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τι θα κάνετε διαφορετικό εσείς? Εσείς το λέτε ότι λέμε ότι κάνει η κυβέρνηση είναι λάθος. Δεν είναι έτσι.
δεν ακολούθησε σε καμιά περίπτωση εξ αρχής μια στήρα άρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο κύριος Μελάς, ότι η πανδημία είναι μπροστά μας, δεν έχουμε ξεμπερδέψει, δεν το είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμόσαστε την περίφημη φράση ότι είμαστε στο τελευταίο μήλι. Δεν έχει τελειώσει. Έτσι δεν έχει τελειώσει. Δεν το είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμόσαστε τι μας έλεγε. Ότι κερδίζουμε την ελευθερία μας, ότι ξεμπερδέψαμε, θα κάνουμε ένα ξέχνιο στο καλοκαίρι, το τελευταίο μήλι κτλ. Τι δείχνουν όλα αυτά εκ του αποτελέσματος πια? Ότι υπάρχει μια έλλειψη στρατηγικής. Η κυβέρνηση ακολουθεί τα γεγονότα και δεν τα προλαβαίνει. Και δεν αναφέρομαι προφανώς στη στενή ιατρική διάσταση του θέματος. Προφανώς δεν εφήρεται για τις μεταλλάξεις η κυβέρνηση. Αλλά και εκείνο το οποίο ευθύνεται, ενώ όλοι προέβλεπαν και τρίτο και τέταρτο κύμα πανδημίας, δεν προετοιμαστήκαμε. Δεν στηρίχτηκε το ΕΣΥ. Δουλεύει λιγότερος κόσμος. Σήμερα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Σκουρλέτη, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να επεκταθεί υποχρεωτικότητα σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες? Πρέπει να επεκταθεί υποχρεωτικότητα στα σώματα ασφαλείας? Τι πρέπει να γίνει? Μισό λεπτό. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να αναθεωρηθεί αυτό που προβλέπει ο προϋπολογισμός για μείωση κατά 820 εκατομμύρια των δαπανών για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Είναι δηλαδή πραγματικά εξοργιστικό να μην έχουμε πλήρως εξοπλισμένες ΜΕΘ, να μας λείπουν γιατροί, συνεχώς να υπάρχουν καταγγελίες ότι καταραίει το σύστημα και έχει φτάσει σε ουριακή κατάσταση και η κυβέρνηση λέει θα κόψω χρήματα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς μπορούμε να το δεχτούμε? Πώς μπορούμε να δεχτούμε ότι 1000 τμήματα σε όλη την Ελλάδα, σχολικές τάξεις, συμπτυχθήκανε τώρα, εν μέσω της πανδημίας? Πώς μπορούμε να δεχτούμε ότι εκατομμύρια κάθε μέρα στην Αθήνα συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το μετρό και δεν έχει γίνει το παραμικρό, μια κατάσταση που την επισημαίνουμε εδώ και 1,5 χρόνο, να βελτιωθεί? Αντιπολίτευση όμως δεν ασκείται μόνο εσείς, κύριε Σκουρλέτη. Ασκεί και το κίνημα αλλαγής. Να ακούσουμε και την κυρία Καλή για αυτό το θέμα. Για το θέμα της πανδημίας και αν το χειρίζεται σωστά η κυβέρνηση, κυρία Καλή. Θα σας πω, επειδή ξεκίνησε να το χειρίζετε σωστά, αλλά βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εκτιμώ ότι το να το παρακολουθούμε χωρίς να ορίζουμε νέα μέτρα δεν είναι πια αρκετό. Θα χρειαστούν και υποχρεωτικότητες σε πάρα πολλούς κλάδους, ειδικά εκεί που ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο και φυσικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ συμφωνήσω με τον κύριο Σκουρλέτη, καθώς θεωρώ ότι είναι και μια εστία μετάδοσης. Έχουμε καταλάβει ότι και οι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν να περάσουν μια περιπέτεια, όχι με τον ίδιο τρόπο φυσικά, αλλά έχει τεράστια σημασία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο Βέλγιο, από το οποίο και έρχομαι πίσω στην Ελλάδα, έχουν αρχίσει πάλι ένα μερικό lockdown, έχουν αρχίσει, επανήλθαν οι μάσκες εντός και εκτός δημοσίων χώρων υποχρεωτικά. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και το σύστημά τους δεν αντέχει. Να πω όμως ότι παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει, και επιτρέψτε μου να το συνδέσω με τα όσα έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο άντεξε με τα προβλήματα που έχει φυσικά, γιατί δεν έχει εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού. Είμαστε στο 63%, αν δεν κάνω λάθος, και εύχομαι να διορθωθούν αυτά τα νούμερα. Έχουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την είχε φέρει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Έχουμε το ΕΟΠΗ, ήταν μια μεταρρύθμιση 20ετίας, για να μην πούμε 40ετίας πλέον, που έφερε το ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε τα εργαλεία στα χέρια μας για να μπορέσει το σύστημα να αντέξει. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και οι πολιτικοί υπεύθυνα να πούν στον κόσμο ότι έχει σημασία το εμβόλιο να γίνει, όχι γιατί υπάρχει κάποια άλλη σκέψη από πίσω, γιατί ακούω πάρα πολλά σενάρια συνωμοσίας, τα οποία πάντα είναι. Να ακούσουμε και τους συναδέλφους μας και να επανέλθουμε με το θέμα της υποχρεωτικότητας και για τον κύριο Μελά και για τον κύριο Σκουρλέτη. Να ακούσουμε και τον Βαγγέλη και τον Βασίλη. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θέλει να ξεκινήσει. Βαγγέλη, ξεκινά εσύ καλύτερα. Για να πάμε μετά στο Βασίλη, για να έχουμε αντιπαράθεση. Ξέρεις, εσύ με τον κύριο Μελά, ο Βασίλης με τον Σκουρλέτη. Για να μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι, επειδή είστε και δημοσιογράφοι, αγαπημένοι φίλοι. Έχω ακούσει ότι δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που εξηγούν γιατί σε ένα σχολείο θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές, όχι ο καθηγητής, ένα γυμναστήριο, όσοι εισέρχονται, αλλά όχι ο γυμναστήριος. Στην εστίαση. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να λυθούν, γιατί δημιουργούν όχι μόνο παράδοξα και μπερδεύουν τον κόσμο. Και θέλω να σας πω ότι πρόσφατα κατέθεσα και μία πρόταση να γίνει ένας ευρωπαϊκός συντονισμός για το πότε θα πρέπει να κάνουμε την τρίτη δόση. Και ναι, για είναι και αυτό ένα θέμα που. Γιατί δεν μπορεί κάθε χώρα να έχει διαφορετικά. Λοιπόν, για να έλα, Βαγγέλη. Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχάς σε όλους για δεύτερη φορά. Νομίζω ότι έχουμε μπλέξει πολλά ζητήματα. Καταρχάς έχουμε τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, να πάνε καλά για τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την πανδημία, έχουμε τα σχολεία. Έχει δίκιο ο κύριος Κουρλέτης, με συγχωρείτε κύριε Μελά που θα το πω.
Αλλά δεν μπορεί τώρα να συνοστίζονται σχολεία ενώ μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαδικασία εκπαιδεύσεως. Δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει πολλά βήματα πίσω. Όσον αφορά τώρα την υποχρεωτικότητα ή μη που θα συζητήσουμε περαιτέρω, νομίζω ότι ο μοναδικός τρόπος είναι αυτό το οποίο είπε και η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία να δεχθώ ότι έχει κατηγορηθεί για πολλά στο παρελθόν όσον αφορά την πανδημία, αλλά κάλεσε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Φίλης και όλα τα πρωτοκλασσάτα στελέχη σε μια πανστρατιά εμβολιασμού. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα πολιτικά κόμματα μπαίνουν πλέον σε μια κοινή συνισταμένη. Μακάρι. Προφανώς η πανδημία είναι κάτι που μας αφορά όλους μας, δεν είναι κάτι ξέχωρο. Όμως κριτική γίνεται πανευρωπαϊκά και στις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Ναι. Δεν είναι κακό να κάνουμε. Βαγγέλη, για να μιλήσει και ο Βασίλης, γιατί δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά δεν είναι ωραίο να έχεις δίκιο, μόνο δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε άλλο γύρο, γι' αυτό το λέμε. Έχει τελειώνει ο χρόνος. Μόνο μία φράση. Ναι, ολοκλήρωση, Βαγγέλη. Κριτική γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Έλα, σε ακούμε. Κοίταξε, να δεις, θα σας πω μια ιστορία. Χθες ήμουν σε ένα εστιατόριο, όλοι γινόταν έλεγχοι παντού, οποιοδήποτε έμπαινε μέσα έπρεπε να έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ήταν ανεμβολίαστος. Είναι αρνητής. Δεν κάνει εμβόλιο. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό δεν δημιουργεί σύγχυση στον κόσμο. Παράδοξο. Εννοείται ότι δημιουργεί σύγχυση. Άρα για να κλείσουμε. Και από την άλλη. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι αυτό που γράφεται και στο Σουπεράκι. Πολιτική αντιπαράθεση. Μα όταν έχεις 1.250 νεκρούς σε 20 μέρες τον Νοέμβριο, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Και πρέπει να αφήνεις. Όμως Βασίλη μου, Βασίλη μου, αν μου επιτρέπεις, έχεις 40.000 αστυνομικούς ανεμβολίας. Αυτό πήγα να πω. Άρα θα πρέπει η υποχρεωτικότητα να επεκταθεί, κύριε Σκουρλέτη, κύριε Μελά, τι λέτε. Και έτσι να κλείσουμε. Δεν τολμούν. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε. 10 δεύτερα, έχετε 20 το πολύ. Ελάτε. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο και να απαντήσω αυτό που είπε ο κ. Σκουρλέτης πριν. Πρώτον, πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και το υγειονομικό προσωπικό, έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση 12.000 προσλήψεις σε νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό. Άρα λοιπόν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύουν. Επίσης, θέλω κάποια στιγμή να μας απαντήσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε με να τελειώσω. Θέλω κάποια στιγμή να μας απαντήσει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό που αναφέρεται ότι έχουν μειωθεί οι δαπάνες κατά 820 εκατομμύρια ευρώ, αυτό από ποια δημιουργικά μαθηματικά προκύπτει? Διότι αν διαβάσει κάποιος την έκθεση του προϋπολογισμού θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει μείωση στον σε ό,τι αφορά τι δαπάνε του. Ένα σύντομο σχόλιο για τον κύριο Σκουλέτη, Γιάννη Μελά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω επίσης και πρέπει να κύριε Σκουλέτη, πολύ σύντομα και εσείς. Είναι ότι αν βλέπουν ή αν δεν βλέπουν, τουλάχιστον οι τακτικές δαπάνες. Κύριε Μελά, μια τελεία. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό για την υγεία για την επόμενη χρονιά έχουν αυξηθεί κιόλα. Κύριε Σκουλέτη, μάλλον. Γιάννη Μελά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Χίλια συγγνώμη, μακάρι να είχαμε. Εκλογές δεν ζητάτε πάντω, το αποφεύγετε αυτό. Προσέξτε να δείτε, με αυτά που είπε ο κύριος Μελάς, φαίνεται ότι δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα μόνο τους αρνητές του εμβολιασμού, έχουμε και τους αρνητές της αποτυχίας και κατανόησης πραγματικότητας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει ότι με τη διαχείρισή της έχουμε είναι μια κυβέρνηση με παροπίδες, με ιδεολατρίες, η οποία είναι κατώτερη από δίκαση. Φτάσαμε στο σημείο που δεν μπορείτε να μιλάτε μαζί, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε Μελά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάποιοι σήκωσαν μπροστά για τον εμβολιασμό. Μακάρι να είχαμε χρόνο. Μακάρι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.